Καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Βρισκόμαστε στην νοτιοδυτική είσοδο του εργοταξίου της Μεγάλης Υπογειοποίησης. Όπου αυτή την ώρα έχουμε ξεκαλούπωμα στο αριστερό πλαϊνό τοιχείο, όπου χθες έπεσε μπετό. Μετά το 15 Αύγουστο θα συνεχιστούν οι εργασίες και για το δεξιό πλαϊνό τοιχείο, για την επέκταση. Όπως βλέπετε έχουν μπει και κάποιες σημαδούρες στο έδαφος. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των βάσεων στο κτίριο των μουσείων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη σήμερα. Έχει μείνει αυτό το κομμάτι πάνω στο πλαϊνό, στο αριστερό πι. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται και οι εργασίες στο πάνω μέρος, πίσω από την παλιά θύρα 21. Βρισκόμαστε πίσω από τα γραφεία, πίσω από την παλιά θύρα 21, για να δούμε πώς εξελίσσονται οι εργασίες σε ό,τι αφορά το σκάψιμο, το κατέβασμα. Σημείο φαίνεται η εξέλιξη και η πρόοδος των εργασιών και στο βάθος στο οποίο έχουμε φτάσει. Πάμε να δούμε και πιο κοντά. Βρισκόμαστε ακριβώς στη γωνία. Τον εσκαφέ να περιμένει το φορτηγό για να ξεφορτώσει χώμα. Όπως σας δείξαμε και χθες, φαίνονται και οι παλιές αντιστηρίξεις στην πρώτη φάση του έργου. Θα κάνουμε και μια διευκρίνηση σε αυτό το σημείο εδώ. Αυτές τις μεγάλες πέτρες, όπως είχαμε αναφέρει
χθες, μετά από μια συνομιλία που είχαμε την αρχαιολόγο που βρισκόταν στο σημείο, ότι ήταν θεμέλια του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ, του Νίκου Δούμας. Αυτά μετά την διευκρίνηση που είχαμε και με τη συνομιλία με τον καλό το φίλο, ο οποίος μας ανέφερε και πολύ σωστά ότι είναι θεμέλια μιας μάντρας που υπήρχε παλιά. Το παλιό το γήπεδο είναι πιο μέσα, ήταν πιο μέσα. Μόλις σε λίγα λεπτά βλέπετε γέμισε το φορτηγό, έχετε και το επόμενο. Τα φορτηγά οδηγούν το χώμα όπως σας δείξαμε και χθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και προχωράμε δυνατά. Αυτό το σημείο φαίνεται και από την άλλη πλευρά η πρόοδος και η εξέλιξη των εργασιών, το βάθος στο οποίο έχουμε φτάσει. Με τον πυλώνα να αρχίζει να φαίνεται ολόκληρος από κάτω. Βρισκόμαστε στη στροφή, όπως βλέπετε, στο ψηλότερο σημείο από ύψος, το οποίο πρέπει να κατέβει αρκετά χαμηλά, να κατεβούμε επίπεδο και έπειτα να κατηφορήσουμε προς τα κάτω, προς τον νότιο-ανατολικό πυλώνα. Thank you.
φορτηγά, όπως σας δείξαμε και χθες, οδηγούνται εσωτερικά και ξεφορτώνουν το χώμα στον αγωνιστικό χώρο. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Συνεχίζονται οι εργασίες. Βρισκόμαστε πίσω από την παλιά θύρα 3. Με τον Εσκαφέα να κατεβαίνει επίπεδο. Έχουμε φτάσει σε αρκετά μεγάλο βάθος. Γέμισε και αυτό το φορτηγό. Όλο αυτό εδώ το χώμα θα κατέβει και άλλο κάτω. Φαίνεται και η είσοδος εδώ από τον βορειοανατολικό πυλώνα. Σιγά σιγά φαίνεται και ο πυλώνας ολόκληρος. Πίσω από τον βορειοδυτικό πυλώνα είναι αραγμένα και δύο μηχανήματα εδώ και περίπου μια εβδομάδα, για να συμμετέχουν προφανώς στις εργασίες για την κατεδάφιση. Όλα αυτά τα πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα θα φύγουν. Για να κατεβούμε, όλο αυτό το κομμάτι θα φύγει προς τα κάτω. Αυτό εδώ το σημείο φαίνονται και οι αντιστηρίξεις, οι παλιές κολόνες που ήταν τα όρια του Μόσχου με το γήπεδο της ΑΕΚ το παλιό. Άρσος Νέας Φιλαδέλφειας, εδώ είναι η πύλη. Υπήρχε και μια καμάρα εδώ, όπως βλέπω, όπως παρατηρούμε, έχει αφαιρεθεί η καμάρα που υπήρχε στην πύλη, προφανώς για να περάσουν τα μηχανήματα που δεν χωράγανε στο ύψος.
Μας το επισήμανε και ο καλός ο φίλος, τον ευχαριστούμε. Το οποίο το παρατηρούμε και εμείς τώρα. Έχει αφαιρεθεί η καμάρα στην πύλη. Όλα αυτά βέβαια θα αφαιρεθούν, όλα θα... Γι' αυτό το λόγο βρίσκονται και τα δύο μηχανήματα εδώ, για να προχωρήσουν οι εργασίες στην κατεδάφιση. Κλείνουμε από εδώ το σημερινό βίντεο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μόνο ΑΕΚ.